Αλλάζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, κλίμα στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Θα πάμε στον κλάδο της Γούνας να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας και επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στον Δήμο Βοΐου, τον κύριο Δημήτρη Κοσμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Κοσμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Βρακατζά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καταρχήν, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον κλάδο της Γούνας. Μπήκε στους κάδους τελικά των πληττόμενων επιχειρήσεων Γουνοποιώ ως μοντέλο τουρισμού με δυνατότητα πλήρης ημερικής αναστολής. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε? Σας έχουμε φιλοξενήσει την τελευταία περίοδο. Αναφερθήκατε ότι η κατάσταση είναι τραγική σήμερα στον κλάδο της Γούνας. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά τώρα. Με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Με αφορμή την πανδημία, την υγειονομική κατάσταση την οποία έχει έρθει η χώρα μας, αλλά και όλη η γη γενικότερα, όλα τα κράτη του κόσμου, έχει χτυπήσει ανεπανόρθωτα και τον κλάδο της Γούνας. Όπως είπατε προηγουμένως, έχουμε ενταχθεί στους πληττόμενους κλάδους. Η κυρία Στρατινάκη, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, μας είπε ότι μπαίνει η Γουνοποιία στη δημιουργική βιομηχανία, έχει ενταχθεί δηλαδή, γιατί έχει συμβάλει πάρα πολύ στον πολιτισμό και στον τουρισμό όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένας μαραθώνιος δρόμος τον οποίο έχουμε ακολουθήσει από το μήνα Μάρτιο, ακόμα από τις πρώτες μέρες της πανδημίας, με συναντήσεις, με τηλεδιασκέψεις με τα Υπουργεία και καταλήξαμε στο θεμητό αποτέλεσμα το οποίο εντάσσεται η Γούνα στους πληττόμενους κλάδους. Το αποδείξαμε δηλαδή ότι έχει πληγεί η Γούνα ανεπανόρθωτα, όπως ο τουρισμός και οι αερομεταφορές, η ναυτιλία κτλ. Δηλαδή θα είναι πλήρης ή μερική αναστολή? Δηλαδή τι θα γίνει, πώς θα γίνει όλη αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, όπως ό,τι μέτρα παίρνονται για τον τουρισμό, τα ίδια τα μέτρα θα παίρνονται και για τον κλάδο της Γουνοποιίας. Θα υπάρξουν επιχειρήσεις που θα πάνε σε πλήρη αναστολή και επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να έχουν τη μερική ή την ολοκληρωμένη αναστολή των εργασιών. Δηλαδή, το πιέσατε αυτό, γιατί δεν σας είχαν μέσα στους πληττόμενους κλάδους? Ναι, δεν ήμασταν στους πληττόμενους κλάδους. Όπως σας είπα, από το μήνα Μάρτιο κιόλας έχουμε κάνει αρκετές τηλεδιασκέψεις. Έχω εδώ όλο το ιστορικό. Ναι. Από το μήνα Μάρτιο, πόσες τηλεδιασκέψεις έχουμε κάνει κτλ. Έχουμε αργήσει όμως για να πάρουμε το θεμητό αποτέλεσμα, αυτό το οποίο το πήραμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε χάσει δηλαδή τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Μάλιστα. Μπαίνει η Γουνοποιία τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο και επειδή πάνε αναδίμηνο, όπως μας είπε το Υπουργείο Εργασίες, τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν, τα μέτρα ανακούφισης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, και για το μήνα αρχές του μήνα Σεπτέμβριο δηλαδή, θα ξαναέρθουμε σε επικοινωνία και σε τηλεδιασκέψεις για να δούμε να πάμε μέχρι τέλη χρονιάς όπως έχουμε ζητήσει. Τώρα, ποια είναι η εικόνα που έχουμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί βλέπουμε ότι φέτος δεν ανοίξαν ούτε τα καταστήματα στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι εκθέσεις λόγω και της κατάστασης ακυρώνονται. Βλέπουμε ότι δεν πραγματοποιούνται, ούτε εκεί δεν θα πραγματοποιηθούν, ούτε και άλλες εκθέσεις. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Γιατί η εικόνα του κλάδου είναι τραγική και στην Καστοριά και στην Σιάτιστα. Κοιτάξτε. Και παντού δηλαδή. Δεν νομίζω να μπορέσετε να πάτε, εφόσον έχουν ακυρωθεί εκθέσεις, να πάτε στο εξωτερικό. Ναι, δεν έχουν ακυρωθεί μονάχα οι εκθέσεις, έχουν ακυρωθεί δημοπρασίες. Τα πάντα. Γίνονται όλα με τηλεδιασκέψεις και μέσω της ηλεκτρονικής πώλησης. Εντάξει, αλλά μέσω πώλησης ηλεκτρονικά λίγο δύσκολο. Αν δεν υπάρχει το διαζώσεις. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι ένα προϊόν η Γούνα την οποία μπορείς να την κάνεις με μια τηλεδιάσκεψη ή να αγοράσεις τα προϊόντα σου με μια τηλεδιάσκεψη, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν. Πάστε. Εμείς σαν κλάδος και σαν Γουνοποιία δεν θα σταματήσουμε ούτε να σχεδιάζουμε ούτε να προγραμματίζουμε. Ήδη όπως ξέρετε είχαμε προγραμματίσει την έκθεση για τέλη Σεπτεμβρίου. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ ήμουν αισιόδοξος ότι θα γίνει και θα είναι και επιτυχημένη, γιατί θα παίρναμε το μοντέλο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, διότι ο προφήτης Ηλίας Καστοριάς που διοργανώνει την έκθεση την συνδιοργανώνει μαζί με την έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα, τα μέτρα τα οποία θα περνόταν για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα τα πέραμε και στην Καστοριά. Έτσι, δεν θα είχαμε αρνητικά αποτελέσματα ως προς την διεξαγωγή της έκθεσης. Δυστυχώς όμως, αναβλήθηκε και η έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αναβάλλεται μία μετά την άλλη. Αναβάλλεται, από ό,τι ξέρω, και άλλη μία έκθεση στην Ιταλία, η οποία ήταν να γίνει τώρα αρχές Σεπτεμβρίου και αυτήν. Οπότε εμείς δεν θα σταματήσουμε για να σχεδιάζουμε τις επόμενες κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε. Έτσι και αλλιώς είναι ευχή των Γουνοποιών
Και κατάρα ταυτόχρονα θα έλεγα να το παλεύουμε από μια ζωή μόνη μας, να ψάχνουμε να βρίσκουμε νέες αγορές. Αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και τώρα. Δεν θα σταματήσουμε δηλαδή, θα συνεχίσουμε να το διοργανώνουμε και να σχεδιάζουμε για το μέλλον. Τι κινήσεις θα γίνουν από εδώ και πέρα ώστε να στηριχθεί ο κλάδος της Γούνας και από την πλευρά της κυβέρνησης? Δεν μιλάμε μόνο για την αναστολή και αυτά τα χρήματα που θα δοθούν τώρα, το οποίο είναι μια μικρή ανάσα. Τι κινήσεις θα γίνουν για να στηριχθεί ο κλάδος της Γούνας και από την κυβέρνηση, γιατί το βλέπουμε ότι το προσπαθείτε όλη αυτή την περίοδο και με τις τηλεδιασκέψεις, αλλά και από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί είδαμε και το ενδιαφέρον τόσο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, του κ. Κασαπίδη, των αυτοδιοικητικών της Καστοριάς κλπ., αλλά και της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πάμε να δούμε λίγο, κύριε Πρόεδρε, τι κινήσεις θα γίνουν να στηριχθεί αυτός ο κλάδος. Κοιτάξτε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι μήνες, είναι και η επόμενη μέρα τώρα. Κοιτάξτε, όπως σας είπα προηγουμένως, την τελευταία τηλεδιάσκεψη που είχαμε, ήμασταν μαζί με τρία υπουργεία του Υπουργείου Ανάπτυξης Οικονομικών, το οποίο πληρώνεται και δίνει τα χρήματα, και το Υπουργείο Εργασίας. Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα ήθελα να πω και εδώ, θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Περιφερειάρχη. Ήρθε σε μια πρώτη συνάντηση με τον κύριο Σκάλκος, λέγεται ο Γενικός Γραμματέας. Ο κύριος Σκάλκος, ναι. Του Υπουργείου Ανάπτυξης, και έχουν συζητήσει για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που ζήτησε ο Υπουργός να το κάνουμε, το οποίο θα το τρέξουμε μαζί με την Περιφέρεια το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή. Είναι χρήματα τα οποία θα βγει ένα πακέτο στήριξης από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, χρήματα του ΕΣΠΑ δηλαδή, τα οποία θα πάνε σε όλη την επιχειρηματικότητα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουν κάνει πράξη άλλες περιφέρειες, όπως η Κεντρική Μακεδονία, όπως η περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε αυτό πώς θα στηριχθείτε εσείς οι επιχειρήσεις της Γούνας? Όχι μόνο οι επιχειρήσεις της Γούνας. Και το κομμάτι της Γούνας, δηλαδή, με αίτηση, πώς θα γίνει η στήριξη? Με χρήματα τα οποία θα δίνονται κατευθείαν από την περιφέρεια. Είναι ήδη ένας από τους άξονες από το business plan το οποίο είχαμε καταθέσει. Λες και το είχαμε σχεδιάσει αυτό το business plan, το οποίο δεν έχει τρέξει ποτέ. Το κάνουμε τώρα μία αναθεώρηση και θα το παρουσιάσουμε και στην περιφέρεια, ώστε να πάρουμε αυτόν τον άξονα από το business plan, να το τρέξει κατευθείαν η περιφέρεια. Εύχομαι να μην είναι πάρα πολύ χρονοβόρο, να το τρέξουν με γοργούς ρυθμούς στην περιφέρεια, γιατί δεν έχουμε πλέον χρόνο να χάσουμε ούτε δευτερόλεπτο αυτή τη στιγμή. Άρα εδώ καλούμαστε να κάνουμε το ακατόρθωτο, αυτό που δεν κατορθώσαμε να κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια, ένα business plan, τον άξονα δηλαδή για την επιχειρηματικότητα, καλούμαστε τώρα να τον τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Τι θα θέλαμε? Θα θέλαμε αυτός ο εφιάλτης της πανδημίας του κορονοϊού να σταματήσει, αν είναι δυνατόν, αύριο, και να αφήσει και τις επιχειρήσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο να δουλέψει και να μην φοβάται. Όλοι αυτό θέλουμε, έτσι. Δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται για να έρχεται πολύ γρήγορα. Προμηνύεται ένα άσχημο τετράμινο, δηλαδή από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Καταρχήν, αν δεν βρεθεί εμβόλιο ή κάποιο φάρμακο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει τεράστια δυσκολία να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε όλα αυτά που λέτε, γιατί εσείς συναστρέφετε με πάρα πολύ κόσμο, ειδικά ο κλάδος της Γούνας. Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα για ένα προϊόν όπως είναι η Γούνα, είναι ένα είδος πολυτελείας. Κανένας δεν θα σκεφτεί μέσα σε αυτήν την πανδημία για να κάνει αγορές γουναρικών ή άλλων είδων αξεσουάρ τα οποία διαθέτουμε εμείς. Κοιτάει να προφυλαχτεί και να κάνει άλλα πράγματα. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι πρώτη φορά που το λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και μου κάνατε μία ερώτηση προηγουμένως για τα καταστήματα τα οποία έχουν ανοίξει. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να κάνουμε τίποτα για τα καταστήματα τα οποία έχουν ανοίξει και έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Κάθε χρόνο, για τους καλοκαιρινούς μήνες, για τη σεζόν δηλαδή, γιατί είμαστε μαζί με τον τουρισμό και η γουνοποιία, γύρω στα 700 καταστήματα σε όλη την επικράτεια ανοίγαν και πουλούσαν τα προϊόντα στις παραθαλάσσιες περιοχές. Όπου υπήρχε τουρισμός δηλαδή, υπήρχε και ένα γουναράδικο για να πουλάει. Και υπήρχε και κίνηση κιόλας, να πούμε, δηλαδή δούλευαν τα καταστήματα. Υπήρχε κίνηση, γιατί με τα έσοδα τα οποία είχαν τους καλοκαιρινούς μήνες, βγάζαμε αυτό το τετράμινο. Μετά πηγαίναμε στις εκθέσεις, παίρναμε τις παραγγελίες κτλ. Και γινόταν αυτός ο κύκλος. Λοιπόν, η φετινή χρονιά μαζί με την περσινή έχει χαθεί και δεν ξέρουμε το τι θα γίνει του χρόνου. Πόσα καταστήματα ανοίξαν? Ανοίξαν γύρω στο 30% των καταστημάτων αυτά που ανοίγαν κάθε χρόνο. Δηλαδή, σχεδόν τα μισά από τα καταστήματα, γύρω στα 250 καταστήματα, δεν ανοίξαν. Από τα 700, ανοίξαν τα 400-450. Μάλιστα. Τα νέα από τα καταστήματα τα οποία έχουμε είναι όλα αρνητικά.
μηδενική τζίρη σε καθημερινή βάση. Μιλούσα χθες με έναν συνάδελφο γονοπιό. Μου είπε ότι τα μοναδικά κομμάτια τα οποία πούλησε ήταν στις αρχές της καλοκαιρινής σεζόν, ήταν 2 τον αριθμό. Από εκεί και πέρα δεν έχει πουλήσει τίποτα. Δηλαδή άδικα ανοίγει και μπαίνει μέσα. Ανοίγουν τα καταστήματα και το μόνο που μετράνε είναι να ζημιές. Ναι, μετράνε τις ζημιές αυτή τη στιγμή. Άρα. Και τον κόσμο που περνάει απ' έξω δεν υπάρχει ενδιαφέρον ούτε καν να μπουν μέσα στα καταστήματα. Δεν είναι ότι δεν περνάνε μέσα από τα καταστήματα, δεν υπάρχει και κόσμος. Δηλαδή, ας πάρουμε παράδειγμα τώρα στην παραλία Κατερίνης. Η παραλία Κατερίνης ήταν, ξέρετε, κόσμος από τα Βαλκάνια. Κόσμος δηλαδή οι οποίοι αγοράζαν γούνες. Είτε ήταν Βούλγαροι, είτε ήταν Ρουμάνοι, είτε ήταν Πολωνοί κτλ. Είτε Σέρβοι, Σκοπιανοί κτλ. Αυτοί όλοι λείπουν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καθόλου τουρισμός, δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον. Κατά σήματα, όπως είπα, κάνουν μηδενικές εισπράξεις σε καθημερινή βάση. Τώρα, όσον αφορά την εικόνα που έχουμε στη Σιάτιστα και στην Καστοριά, υπήρχαν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει εντελώς και δεν ξανάνοιξαν. Ή όλοι είναι σε αναστολή και κάποιοι προσπαθούν και το παλεύουνε. Στοιχεία από το επιμελητήριο Κοζάνιας, το οποίο πήραμε στα χέρια μας, γιατί και εμείς κατ' επέκταση θέλαμε να τα δώσουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, γιατί ξέρετε, δεν πας εκεί, δεν πας για να πεις, ξέρετε, είμαστε 10 επιχειρήσεις, είμαστε 200 επιχειρήσεις. Θέλεις επίσημα στοιχεία να παρουσιάσεις, λογικό. Επιθετίας μου, δικιάς μου, σαν αντιπρόεδρος του επιμελητήριου Κοζάνης, οι επιχειρήσεις γνωπητικές στο επιμελητήριο Κοζάνης ήταν γύρω στις 480. Μάλιστα. Δυστυχώς, τα τελευταία στοιχεία από το επιμελητήριο Κοζάνης, τα οποία τα έχουμε στα χέρια μας, δεν φτάνουν ούτε καν τις 300, ούτε καν 300 επιχειρήσεις. Άρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν κλείσει γύρω σε 160 επιχειρήσεις γνωπητικές. Συρρυκνώνεται ο κλάδος. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Όταν λέω συρρυκνώνεται ο κλάδος, όταν μέσα σε 2-3 χρόνια έχουν κλείσει 160 επιχειρήσεις, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Είναι 30% περίπου. Θα φανταστούμε το επόμενο διάστημα που μπορούν να κλείσουν και άλλες επιχειρήσεις, αν δεν παρθούν άμεσα μέτρα. Τα μηνύματα τα οποία παίρνω από τους συναδέλφους με τους οποίους είναι όλα σκοτεινά, είναι όλα αρνητικά. Όπως σας είπα όμως και προηγουμένως, σαν γνωποί έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε κρίσεις. Σαν αυτήν την κρίση όμως, εγώ τουλάχιστον 40 χρόνια που κάνω αυτό το επάγγελμα της γνωπίας και ακόμα περισσότερα, γιατί από μικρό παιδί ασχολούμαι με τη γνωπία, από τότε που ήμουν 12-13 χρονών, πρώτη φορά βλέπω μια τέτοια κρίση. Γιατί δεν πήγαινε το ένα είδος, πήγαινε το άλλο. Εδώ πέρα μιλάμε για ολική καταστροφή. Τώρα, για να κλείσουμε τον κλάδο της Γούνας και να έρθουμε μετά λίγο και στον Δήμο Βοίου, έτσι να εκμεταλλευτώ λίγο και την παρουσία σας εδώ ως επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, το Food Shopping Festival θα πραγματοποιηθεί τελικά ή ακόμα και αυτό το σκέφτεστε? Το Food Shopping Festival, αυτό που κάναμε στην Καστοριά και σας είπα ότι, ναι, γιατί είπαν ότι θα γινόταν μπορεί να γίνει, λέγανε, ναι. Μέχρι που χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γνωπιών Καστοριάς έλεγε θα γίνει, γι' αυτό λέω. Από ό,τι ξέρω, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μάλλον θα ακυρωθεί και το φεστιβάλ αυτό που κάναμε. Ωραία, δεν ξέρω αν θέλετε να ολοκληρώσετε όσον αφορά το κομμάτι της Γούνας για να έρθω λίγο και στο Δήμο Βοΐου. Αν έχετε κάτι άλλο. Έχω ολοκληρώσει. Αντοχή στους συνελεύθερους γνωπιούς, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ωραία. Τα μέτρα, θα ήθελα τώρα να δώσω και ένα μήνυμα από. Που μου δίνετε η ευκαιρία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για οτιδήποτε πρόβλημα το οποίο προκύπτει στις γνωπητικές επιχειρήσεις, παρακαλώ πολύ όλους τους συναδέλφους γνωπιούς να ενημερώνουν την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Στεκόμαστε στο πλευρό του επιχειρηματία και των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων. Τους παρακαλώ πολύ και να με ειδοποιούν. Με γνωρίζουν όλοι πλέον, ξέρουν, έχουν το τηλέφωνό μου. Ότι οποιαδήποτε ώρα μπορεί να με πάρουν τηλέφωνο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έστω και το πιο μικρό πρόβλημα από οποιαδήποτε επιχείρηση. Μάλιστα. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τώρα να έρθω λίγο και στο Δήμο Βοΐου, γιατί στο επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης του Δήμου. Ένα σχόλιο. Κλείνει ο πρώτος χρόνος σχεδόν της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής. Εντάξει, να μην προχωρήσουμε στον απολογισμό, αλλά είναι κάποια καυτά ζητήματα που βρίσκονται σε κρεμότητα εκεί, κύριε Κοσμίδη, και ειδικά το θέμα των διοδίων. Ότι τελικά αντιδράσατε, αλλά δεν καταφέρατε όλοι μαζί, και η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση, να ανατρέψετε ώστε να μην λειτουργήσουν τα διόδια στην περιοχή. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάρετε θετικά ώστε να κυκλοφορούν οι πολίτες εκεί της ευρύτερης περιοχής χωρίς να πληρώνουν το αντίτιμο με ειδική κάρτα. Αυτά θα μας τα πείτε εσείς.
Πραγματικά έκλεισε ένας χρόνος. Ετοιμάζομαι για να κάνω, όχι να κάνω τον απολογισμό, να κάνω μια γενική συνέντευξη για τη χρονιά την οποία έχει περάσει. Δεν ήταν μόνο για τα διόδια, ήταν και για το μεταναστευτικό. Είχαμε αρκετά προβλήματα. Δημιουργήθηκαν διάφορα προβλήματα στο Δήμο Βουλίου. Ένα από τα σχεδιότερα ήταν τα διόδια. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω και θα το πω και στη συνέντευξη την οποία θα κάνουμε. Το επόμενο χρονικό διάστημα οι ενεργοί πολίτες, είναι ότι ένα χρόνο δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τα διόδια. Η Δημοτική Αρχή το άφησε στο έλεος του Θεού, ξεκίνησε πριν αναλάβει τις παλικαρίες ότι θα σταματήσουν τα έργα, βγήκαν ανακοινώσεις ότι θα σταματήσουν, ότι δεν θα γίνουν. Τα διόδια είναι πραγματικότητα. Εμείς οι θέσεις μας ήταν από την αρχή ήταν ξεκάθαρη, ότι αν δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε, τα θέλαμε μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Βοΐου. Αυτή ήταν η θέση μας και συνεχίζει να είναι, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει πλέον. Δεν πότε ανήκουν, βλέπετε, τα διόδια, δεν ανήκουν στο Δήμο Βοΐου, κύριε Παρκατζά. Τα διόδια, τα μετοπικά διόδια. Δεν ανήκουν στο Δήμο Βοΐου, αλλά είναι σχεδόν στην έδρα και του Δήμου, θα μπορούσε να παρέμβετε όλοι μας. Τα πλευρικά είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου μας, αλλά τα μετοπικά είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Κοζάνης. Και Δήμου Κοζάνης και της περιφέρειας. Εκεί μπορούν να αντιδράσουν όλοι. Ο Δήμος Κοζάνης, εγώ θα ήθελα να αντιδράσει πιο πολύ, γιατί είναι νομίζω και ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα, που έχει δύο διόδια, ένα στον Πολύμελο και ένα στην Ξηρολίμνη. Άρα ήθελα να πω ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει τίποτα ούτως ώστε να σταματήσει τα διόδια, αλλά ούτε και να έρθει σε επικοινωνία και σε επαφή με την Εγνατία Οδό, ούτως ώστε να δρομολογήσουμε αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, την ελεύθερη διάβαση των. Δεν υπάρχει κάποια δέσμευση, δεν ήρθε κάποια πρόταση του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο, τίποτα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε σαν θέμα πρωτοτελεσμένων γεγονότων, όπως συνηθίζεται για να γίνεται στο Δήμο Βοΐου. Έρχεται ένα θέμα, πάντοτε έκτακτο, πάντοτε δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να το ψηφίσουμε. Είμαστε αναγκασμένοι με τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Ότι πρέπει να το ψηφίσουμε γιατί θα χάσουμε το τάδε πρόγραμμα, ότι θα χάσουμε την τάδε ευκαιρία κτλ. Έτσι έγινε και με τα διόδια. Ήρθαν πρωτοτελεσμένων γεγονότων, είναι πρώτων πυλών η λειτουργία των διοδίων και δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε καν να συζητήσουμε το τι θα γίνει με τα άτομα τα οποία θα στελεχώσουν αυτά τα διόδια που θα δουλέψουν. Αν θα είναι πολίτες από το Δήμο Βοΐου. Πολίτες από το Δήμο Βοΐου. Ήταν ένα πράγμα το οποίο εγώ το έλεγα από την αρχή. Όπως μας είπε η Εγνατία Οδός, όταν κατεβήκαμε από πέρυσι ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στα κεντρικά γραφεία, τα άτομα τα οποία θα δούλευαν για τα μετοπικά αλλά και για τα πλευρικά διόδια, θα ήταν γύρω στον αριθμό των 60 ατόμων. Δεν είναι 60 καθαρές θέσεις εργασίας αυτές τις οποίες έπρεπε να πέσει με τα μούτρα ο Δήμος από την πρώτη στιγμή να μην μας φύγει ούτε μία θέση. Ούτε αυτό το έχουμε κάνει. Αλλά και από ό,τι βλέπω μία. Δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά ζωνία. Είναι για τα ΣΕΑ, είναι ο σταθμός εξυπηρέτησης πολιτών. Ξέρετε ότι έχει δρομολογηθεί και έχει χαρακτεί ότι θα γίνει στα διοικητικά όρια του Δήμου Βοΐου. Άλλη μια από τις προτάσεις τις οποίες κάναμε σαν αντιπολίτευση είναι να ενεργήσουμε ούτως ώστε να γίνουν ο σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών στα διοικητικά όρια του Δήμου Βοΐου. Ούτε αυτό το κάνουμε. Δηλαδή, βλέπω μια αδράνεια για το Δήμο Βοΐου και έχει επικεντρωθεί μόνο για την τελειοποίηση των έργων από την προηγούμενη, και καλά κάνει έτσι κι αλλιώς, για την τελειοποίηση των έργων τα οποία είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Όπως είναι οι ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων, το στρώσιμο του χλωροτάπητα πάνω στη Σιάτιστα και άλλα διάφορα έργα τα οποία έχουν γίνει. Ένα άλλο επίσης που με. Για να το κλείσουμε, ναι, για να γίνει ο χρόνος δελτίου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Ναι, είναι πολλά και θα δούμε κάποια στιγμή αναλυτικά. Προχθές είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε Οικονομική Επιτροπή. Και έπρεπε να ψηφίσουμε, όπως γίνεται ως επιτοπλίστων, έρχονται 4-5 θέματα μαζί μέσα σε ένα θέμα και αναγκαζόμαστε για να ψηφίσουμε. Πέρυσι είχε γίνει η μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας εμπορίου στη χώρα. Τώρα μας ήρθε ξανά ένα θέμα μαζί με άλλα 3-4 πάρα πολύ ωραία πράγματα για να γίνουν μελέτες για πεζοδρομήσεις στη Σιάτιστα μέσω κληροδοτήματος που θα γίνει η πληρωμή. Και επιθυμεί ο κύριος Δήμαρχος να γίνει αλλαγή για την ήδη υπάρχουσα μελέτη η οποία έχει γίνει πέρυσι και είχε συμφωνήσει σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Επειδή λέει ότι δεν του αρέσει αισθητικά
μία-δύο, θέλει να κάνει μία-δύο παρεμβάσεις. Και η δική μου παρέμβαση ήταν, δηλαδή, εάν δεν προχωρήσουν τα έργα και σε δύο χρόνια γίνει, έρθει η καινούργια δημοτική αρχή και είμαι εγώ δήμαρχος στην επόμενη δημοτική αρχή, πρέπει να σταματήσω τη μελέτη η οποία θα ψηφιστεί σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο για να πω δεν μ' αρέσει αισθητικά και θα κάνω αυτή την παρέμβαση. Καλά, αυτό γίνεται σε πολλές δημοτικές αρχές. Αλλάζει μία δημοτική αρχή με την άλλη. Για μένα τη φιλοσοφία της. Είναι λάθος όταν γίνονται αυτά. Γιατί όταν ένα πράγμα είναι δρομολογημένο, κύριε Βαρκατζά, είναι δρομολογημένο για να γίνει. Ωραία. Είτε είναι καλό είτε δεν είναι καλό. Θα σας δούμε να συνενείτε σε πράγματα και αν θα συνεργαστείτε με τη Δημοτική Αρχή Ζευκλή. Όπως... Δηλαδή να δούμε δημοτικούς συμβούλους του Δημήτρη Κοσμίδη να είναι σε θέση αντιδημάρχων. Όχι, αυτό δεν. Δεν θα το κάνετε. Δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό γιατί βλέπουμε γίνεται... σε πολλούς Δήμους υπάρχουν συνεργασίες. Λέω γι' αυτό. Αυτό γίνεται από την πρώτη στιγμή, κύριε Βαρκατζά, και δεν έγινε από την πρώτη στιγμή. Επέλεξαν έναν δρόμο μοναχικό για να διοικήσουν το Δήμο Βοΐου. Η Δημοτική Αρχή. Αυτός θα είναι μέχρι το τέλος της θητείας τους. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή διοικούν το Δήμο άτομα τα οποία έχει το δικαίωμα για να το κάνει σχεδόν ο Δήμαρχος. Διοικούν άτομα τα οποία δεν είναι ούτε καν εκλεγμένα σε θέσεις, σε δέκο του Δήμου, σε διάφορες επιχειρήσεις του Δήμου, οι οποίοι δεν είναι εκλεγμένοι, παίρνουν αποφάσεις. Τις οποίες θα έπρεπε να πάρουν εκλεγμένα άτομα. Αποφάσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Ωραία. Υποψήφιο θα σας ξαναδούμε. Εννοείται. Σαν Δήμαρχο Βοΐου θα είστε ξανά υποψήφιος ή είναι νωρίς ακόμη μέχρι το 23. Κοιτάξτε, είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Έχουμε σε καθημερινή βάση με το συνδυασμό μου. Εννοείται ότι δηλώνουμε παρόντες. Οι ενεργοί πολίτες συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να είναι ενεργοί πολίτες. Άρα θα είστε ξανά υποψήφιος Δήμαρχος Βοΐου του 23. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του ΓΟΑΣ και σας ευχηθούμε ο κλάδος της Γούνας να έχει θετικές εξελίξεις στην επόμενη περίοδο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και όσο πάει καλύτερα ο κλάδος της Γούνας στην περιοχή, τόσο καλύτερα πάει και η Δυτική Μακεδονία.